Ολυμπιακός χάνει το Σουντανή στο 18, χάνει το όνομά του στο 73, παίζει σε έναν καμπά αγωνιστικό χώρο και παίζει μια νίκη δύσκολη που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μια παλικαρίσια νίκη, έτσι όπως είπε. Πρώτα απ' όλα, τι σημαίνει αυτή η νίκη για τον κύριο Μαρτίνς και ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα έλεγε στους παίκτες του στην ανάλυση που θα κάνει από μετά το για το παιχνίδι? Το πρώτο πράγμα που είπε στους ποδοσφαιριστές του με το που μπήκε στα αποδυτήρια ήταν ότι είναι περήφανος για αυτούς, για τον τρόπο που αντιμετώπισαν το παιχνίδι αυτό και για τον τρόπο που θα δίνουν όλα καθημερινά στην προπόνηση αλλά και σε όλα τα παιχνίδια. Δεν είναι καθόλου εύκολο να κερδίζεις τέτοια παιχνίδια. Δεν είναι καθόλου εύκολο να παραμένεις πρώτος στην πρώτη θέση για τόσο καιρό και να μπορέσεις να διατηρήσεις τη θέση αυτή. Ξέρουμε ότι πολλοί από τους παίκτες μας θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει πολύ περισσότερα πράγματα σήμερα. Όμως είμαστε περήφανοι για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα παιχνίδια, που δεν παραδίνονται και που μέχρι το τελευταίο λεπτό πάλεψαν για να πάρουν αυτό το αποτέλεσμα. Πολύ ερώτημα. Παρακαλώ. Δύο ερωτήσεις. Πρώτη, αν πιστεύει ότι τέτοιου είδους νίκες, σαν τη σημερινή, είναι νίκες πρωταθλήματος, δηλαδή νίκες του πρωτάθλημα, με βάση τις νίκες που δημιουργήθηκαν, και μας κάνει και ένα σχόλιο για το πολύ δομά. Ξεκάθαρα, αυτές οι νίκες είναι νίκες που μπορούν να σε οδηγήσουν στο να κερδίσει το πρωτάθλημα. Αν αναλύσουμε το παιχνίδι, θα δούμε πως ο Ολυμπιακός ήταν η ανώτερη ομάδα και σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ήταν η ομάδα που είχε πρωτοβουλία, η ομάδα που δημιουργούσε, είχε περισσότερα corner, περισσότερες ευκαιρίες και μια ομάδα η οποία γενικότερα είχε την υπεροχή. Η αλήθεια είναι πως κάναμε 8 φάουλ, εμείς αν δείτε την ανάλυση του παιχνιδιού, ο αντίπαλος μας έκανε 16 και εμείς ήμασταν η ομάδα που τιμωρήθηκε με κόκκινη κάρτα. Βρίσκει την διαιτησία υπερβολική, ενώ στο πρώτο ημίχρονο πήγαινε πάρα πολύ καλά. Βρίσκει την αποβολή του Ομάρ υπερβολική. Βρίσκει τη διαιτησία αυτή κάπως αδικαιολόγητη. Βρίσκει πως ο διαιτητής γενικότερα, ούτε στο πώς μέτρησε τις καθυστερήσεις μπορεί να υπάρχει εξήγηση, ούτε στο πώς δεν έδινε τις κίτρινες κάρτες που έπρεπε να δώσει στον αντίπαλο, ενώ σε εμάς, όπως στην περίπτωση του Μπρούνο, όπως στην περίπτωση του Ομάρ, η δεύτερη κίτρινη, ήταν πάρα πολύ εύκολο να τις δώσει. Γενικότερα βλέπουμε πως είναι μια διαιτησία που συνηθίζουμε να βλέπουμε, μια διαιτησία που δεν μας αρέσει, που δεν κάνει καλά στο ποδόσφαιρο, ενώ στο πρώτο ημίχρονο πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Στη συνέχεια βλέπουμε πως προσπαθεί να βρει αυτές τις λεπτομέρειες για να είναι κάποια τρίκ τα οποία κάνουν οι διαιτητές, είναι κάποια έξυπνα τρίκ τα οποία θέλουν να δείξουν πως κάνουν μια άριστη διαιτησία στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο, την αλλάζουν εντελώς το πρόσωπό τους και αυτές οι διαιτησίες είναι αυτές που δεν κάνουν καλά στο ποδόσφαιρο. Όχι, που δεν εξπλικάρει στο πεντσαμέντο. Και αν είσαι δικαιωμένος, το έκανε τόσο πολύ μέχρι. Εκείνη τη στιγμή, ξέρουμε πως ο Ματιέ είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει και να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε θέση. Εκείνη τη στιγμή ο Κώστας έπαιζε στα άκρα. Επίσης, ο αντίπαλος είχε ενισχύσει και κάνει μια αλλαγή και είχε ενισχύσει πάρα πολύ το κέντρο του. Εμείς βλέπαμε πως μπορούμε να δημιουργούμε πάρα πολύ, αλλά και από την πλευρά του Μάρ και από την πλευρά του Τσιμίκα δημιουργούσαμε πάρα πολύ από τα άκρα. Επομένως, αυτό που θέλαμε ήταν να ενισχύσουμε και εμείς το κέντρο μας. Βάλαμε έναν επιθετικό, ο οποίος θα μπορούσε να. Τα άκρα μας θα μπορούσαν να βοηθήσουν αλλά και στο να κατεβαίνουμε αλλά και στο να ανακτούμε την μπάλα. Και αυτό που θέλαμε ήταν να ενισχύσουμε με έναν επιθετικό την επίθεσή μας. Αυτό ήταν το σκεπτικό μας, δεδομένου της αλλαγής που έκανε η ομάδα του Ατρόμητο εκείνη τη στιγμή και ενίσχυσε το κέντρο του. Όλος ο κόσμος ξέρει τα χαρακτηριστικά του παίχτη αυτού. Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι είναι ένας παίχτης που χρειαζόμασταν γιατί είναι πάρα πολύ δυνατός στο νεαέριο παιχνίδι. Όλοι γνωρίζουμε πως είναι αποτελεσματικός, όλοι γνωρίζουμε πως σε τέτοια παιχνίδια είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Ένας παίχτης που χρειαζόμασταν, επιμέναμε γιατί γνωρίζαμε πολύ καλά πως μπορούσε να βοηθήσει και είναι αναμενόμενο και παληθεύεται το γεγονός ότι ξέραμε ότι μπορεί να μας βοηθήσει. Αν υπάρχει ένα τελευταίο ερώτημα. Αν υπάρχει κάποια ενημέρωση για το Σουντανή, γιατί δεν είναι πολύ νωρίς, γιατί τώρα έχουν πάει, πηγαίνουν προς το νοσοκομείο για να κάνουν την εξέταση. Μόλις μας αναλύσει ο γιατρός την κατάστασή του, θα σας ενημερώσουμε.